Πριν λίγες μέρες, το ξενοδοχείο Σάμερι της οικογένειας Φαρακλού γιόρτασε τα 40 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του. Σήμερα συναντηθήκαμε με την οικογένεια Φαρακλού, τον κύριο Σπύρο, την κυρία Ιωάννα και την κυρία Τιτίκα Φαρακλού, το χώρο τους στο ξενοδοχείο, το χώρο της πισίνας, του κήπου, για να μας μιλήσουν για το ξενοδοχείο και να γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 80 που ξεκίνησε το ξενοδοχείο. Κύριε Σπύρο, λόγος σε εσάς. Εγώ ασχολούμαι με άλλους, με το εμπόριο, δεν είχα καμία σχέση με τα... Με το ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά, πρόβλεπα ότι κάποια στιγμή ξεκινάει ο τουρισμός. Ήταν ανάγκη δηλαδή για τουρισμό. Άκουα ότι στα άλλα νησιά, στην Κέρκυρα, στη Ζάκη, το Αγαθό, έχει τόση μεγάλη κίνηση και εμείς είμαστε εδώ πολύ πίσω. Έκαναμε την πρώτη προσπάθεια, έκαμε κάτι διαμερίσματα. Καταρχήν πριν από το ξενοδοχείο. Στον ίδιο χώρο εδώ. Έκαναμε 12 διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τα οποία εκμεταλλευόμαστε τα καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Είδαμε πως ότι είναι επικερδής δουλειά και ωραία δουλειά και μάλιστα παρόλες τις δυσκολίες των ντόπιων εδώ που μας έλεγανε ότι είναι παλαβά αυτά τα πράγματα και ανόητα αυτά που κάνουμε και μάλιστα λέγανε ότι αυτοί βγάλανε κάποια λεφτά και γυρεύουν να τα πετάξουν τώρα με τον τουρισμό. Μιλάτε στον πληθυντικό. Ποιοι άλλοι ήταν μαζί σας στο ξεκίνημα του ξενοδοχείου? Ποιοι άλλοι ήταν μαζί στο ξεκίνημα του ξενοδοχείου? Για τα αδέρφια σου, δηλαδή. Καταρχήν είμαστε τρία αδέρφια που είχαμε στην δράση. Στην ιδέα. Τρία αδέρφια. Αποφασίσαμε ότι καλά ήταν και το εμπόριο που ήταν καλό που κάναμε και αυτό και επικερδές, αλλά καλά ήταν να ασχοληθούμε και με τον τουρισμό. Επειδή εγώ πρόβλεπα πως έχει το μέλλον αυτό είναι το νησί. Προσπαθήσαμε, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ, βρήκαμε δυσκολίες, ούτε χώρος, ούτε οικόπεδα, χώρος, αυτό. Δυσκολευθήκαμε πολύ. Τέλος πάντων, με πολλά βάσανα και αυτό, βρήκαμε τούτο το χώρο, εδώ είχαμε αντιπαροχή, εδώ είχαμε ένα κατάστημα που είχαμε στην Αθήνα, στην Γαλλία. Και πήραμε αυτό το χώρο και λίγο είναι αυτό. Βέβαια είχαμε πολλά προβλήματα και οικονομικά και αυτό, γιατί είχαμε δυσκολίες, χρειαζόταν αρκετά λεφτά να πάρουμε. Πήραμε κάποια χρήματα από τη χρηματική τράπεζα και το ξεκινήσαμε. Βέβαια ήταν, όχι μόνο είχαμε και την αντίδραση των ντόπιων εδώ, ότι είναι κουτά πράγματα αυτά που κάνουμε και είναι ανόητα και θα πετάξουμε και τα λεφτά μας και θα χρεοκοπήσουμε και θα δώσουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή με πολλά δυσκολίες και αυτό, ήρθε η ώρα της λειτουργίας. Θέλω να μας πείτε τα ονόματά σας. Ποια είναι τα αδέρφια σας που μαζί με εσά ξεκινήσατε σαν όραμα, είχατε το ξενοδοχείο και το φτιάξατε. Ποιοι ήταν? Είμαστε πολλοί, είμαστε 6 αδέρφια, αλλά αυτοί που ανακατευόμαστε πολύ στην δουλειά του, και στο εμπόριο και στην αυτή, ήταν τα τρία αδέρφια μου. Ήταν ο Βάμπης ο Φαρακλός, ήταν ο Νίκος και εγώ. Ο μεσαίος ήμουν, εγώ ο πρώτος ήταν ο Βάμπης. Εγώ σε ηλικία ήμουν ο μεσαίος. Αλλά περισσότερο εγώ είχα την δραστηριότητα και την αυτή. Εγώ είχα την δραστηριότητα και εμφανίζαμε με δυσκολία, με μεγάλες δυσκολίες ξεκινήσαμε. Αλλά δεν είχαμε πελάτες πλέον, γιατί ο τουρισμός δεν είχε ξεκινήσει. Περιοριζόμαστε σε κάτι γκρουπάκι από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, κάτι γιορτές, κάτι τα Πάσχα, κάτι για το Πάσχα, κάτι αυτές ήταν πολύ περιορισμένα. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε και ευτυχώς όμως έπειτα από 3 χρόνια ήρθε η Thompson και νίκιασε ένα μέρος από το ξενοδοχείο, δώκαμε αρκετά δωμάτια. Δηλαδή μιλάμε γύρω στο 85 αυτό? Το 87 ξεκινήσαμε. Το 87 ξεκινήσαμε, είχαμε το 86 και δεν τους πήραμε
γιατί δεν ήξαμε και τα αγγλικά και δεν είχαμε τα. Οι κοπέλες λείπανε, ήταν σπουδάζανε. Ήταν μικρές ακόμα. Ήμουνα μονάχημα, λέω τι γυρεύω να μπλέξουμε τώρα με τους Άγγλους. Και τέλος πάντων τη δεύτερη χρονιά ξανάρθανε, με επιμένανε για το ξενοδοχείο, το θέλανε να το πάρουν. Και το δουλέψαμε με την Τόψο, 10 χρόνια σχεδόν δουλέψαμε με την Τόψο. Όταν φτιάξανε το ξενοδοχείο, πόσους ορόφους είχε? Το ξενοδοχείο είχε τον πρώτο όροφο και τους δύο ορόφους, τρεις ορόφους. Και κάναμε το μετά, το 90, κάναμε και την επέκταση απάνω άλλων έναν όρο. Την εποχή που ξεκινήσατε εσείς, είπατε ότι στο Λιξούρι υπήρχαν μόνο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ωραία, δεν υπήρχε τουρισμός. Όχι, τουρισμός δεν είχε, τίποτα. Άρα το πρώτο ξενοδοχείο της εποχής... Ήταν τα λεγόμενα ξενοδοχεία που ήταν δύο σπίτια που είχαν 3-4 δωμάτια και τα νοικιάζανε περιστασιακά. Με κοινόχρηστο. Είχαν μια τουαλετίτσα, ένα αυτό για μια, και ένα βρυσάκι από τα παλαιά για να πληθεί ο κανείς, όχι για να κάνει μπάνιο και τέτοια. Αυτά ήταν τα λεγόμενα ξενοδοχεία. Και η μόνη που πλέον ανοιχτήκαμε και δημιουργήσαμε μια τάση προς τον τουρισμό, είμαστε εμείς. Οπότε το Σάμερι έκανε την αρχή. Ναι, ασφαλώς. Από ποιες χώρες ξεκίνησαν να έρχονται στο Λιξούρι? Ακούσε, συστηματικά με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι από ήταν. Την αρχή που ξεκινήσατε, δηλαδή με Εγγλέζους ξεκινήσατε. Όταν ξεκινήσαμε τα 4 χρόνια, τα 5 χρόνια, όποιος τύχαινε. Τυχαία. Ένας Αμερικάνος, ένας περαστικός, ένα γκρουπάκι, μια αυτή, τέτοια δουλεύαμε. Εσωτερικός τουρισμός πιο πολύ. Δεν είχαμε καθόλου. Αλλά μας βρίσκανε και διεθνείς τουρίστες. Από όταν ανοίξαμε, θυμάμαι, μας γράφανε γράμματα στα αγγλικά, τα οποία έπρεπε να μεταφράσουμε εμείς, που είμαστε μαθήτριες ακόμα. Και μετά τους απαντούσαμε δια αλληλογραφίας, δηλαδή, ή μας ανακαλύψανε σύντομα ότι υπάρχουν ως ξενοδοχείο, γιατί δεν υπήρχε πριν τίποτα. Και θυμάμαι ότι μας γράφανε γράμματα, χωρίς να είμαστε πουθενά διαφημισμένοι, μας βρίσκανε και μας γράφανε γράμματα. Και λαβαίναμε γράμμα και λέμε, πρέπει τώρα να απαντήσουμε για να δούμε τι λέει, για να δούμε πώς θα του απαντήσουμε. Και γινόταν δια αλληλογραφίας η προσυνεννόηση. Και στην πρώτη πενταετία που ξεκίνησε να δουλεύει ο τουρισμός, ο κόσμος πώς το είδε αυτό? Ποια ήταν δηλαδή η κατάσταση πώς μια πενταετία μετά το άνοιγμα? Όταν το ανοίξαν, πότε η εντύπωση έκανε στον κόσμο? Εδώ, οι ντόπιοι. Κακώς. Όταν ερχόταν κάποιος με τα φεριμπότ, ένας έψαχνε για ξενοδοχείο ή του λέω ότι δεν υπάρχει ξενοδοχείο, ή του λέγανε ναι, δεν ξέρουμε, ότι οποιαδήποτε δυσκολία μπορούσε να του δώσουν. Το Αργοστόλιο, ο πόλεμος που είχαμε από το Αργοστόλιο, δεν περιγράφεται ο πόλεμος από το Αργοστόλιο. Και από τον τουρισμό ακόμα και από τον νεότα ακόμα. Μην πάτε στο Λιξούρι, δεν έχει τίποτα. Ωραία, να περάσουμε λίγο στις αναμνήσεις σας. Ποιες είναι οι καλές και οι κακές αναμνήσεις που έχετε να θυμηθείτε στα 47 χρόνια πορείας, λειτουργίας του ξενοδοχείου? Οι κακές αναμνήσεις είναι που αναγκαστήκαμε να πάρουμε κάποια χρήματα από τη χρηματική τράπεζα, γιατί δεν είχαμε όλο το ποσό για να τα φτιάξουμε και μας δυσκολευτήκαμε πολύ μαζί τους. Δυσκολευτήκαμε πολύ, ήταν δύσκολα χρόνια. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί οι όροι εκεί. Ήταν αυστηροί. Καμία διευκόλυνση, ήταν ίσα ίσα. Καμία διευκόλυνση. Ενώ στην αρχή μας. Οι όροι, ληστρική. Ενώ στην αρχή, όταν πήγαμε εμείς με τον αδερφό μου για να κάνουμε μια συμφωνία, για να συμφωνήσουμε και για να μας δώσουν το δάνειο, μου έδωσε να καταλάβω αυτός ο Παυλίδης που ήταν και κατόπιν υπουργός, να πούμε, και μου λέει: τι δυσκολεύεστε, ρε, πάρτε τα λεφτά. Πάρτε τα λεφτά, έτσι μας είπε. Πήγαμε σε ένα γραφείο όπου είναι τούτος ο χώρος, λίγο πολυθρόνες και βυθιστήκαμε μέσα. Και εμείς είχαμε φοβία για το ζήτημα, αν θα μπορούμε να δίνουμε τους στόχους. Να ξεπληρώσετε το δώσει. Και εκείνος είπε, πάρτε τα λεφτά ρε, τι σκοπίζε, σαν να σου λέει, δεν θα δώκετε, μια δραχμή, δεν θα δώκετε. Και πήραμε 20 εκατομμύρια και δώκαμε 120.
και τρεις φορές ήρθε ο κλητήρας να μας βάλει αυτό να μας να το βάλουν στη δημοπρασία. Τρεις φορές που καθυστέρησαν τους τόκους. Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά βέβαια άνοιξε η κατάσταση από τότε αν ήρθε η Τόμψο. Όπου είχαμε συγκεκριμένη δουλειά, τους είχαμε δώσει πολλά δωμάτια, σχεδόν τα εκείνοι τα θέλαν όλα, τους δώκαμε τα, είχαμε 80, τους δώκαμε τα 70 και πραγματικά ήταν και μια περίοδος που τα ξενοδοχεία βγάζανε λεφτά, διότι πληρωνόμαστε τα πάντα. Τότε, εκτός από το αυτό που πληρώνανε η εταιρεία για τα δωμάτια, από τους πελάτες επιρώναμε τα πάντα και τον Αγίρα και εκείνον ακόμα. Τους δίναμε τις ξαπλώστρες, επέρναμε 500 δραχμές. Τους δίναμε το ψυγείο, τους χρεώναμε το ψυγείο. Τους δίναμε το χρηματοκιβώτιο, τους χρεώναμε και τη βδομαδιάτικο. Δηλαδή τα πάντα επιρωνόμαστε. Ενώ απέναντίας μετά τα τελευταία χρόνια, εδώ είναι δεν, ό,τι πάρεις από το νίκιο. Δεν, όλα είναι δωρεάν. Ναι, όλα είναι δωρεάν. Διεθνώς. Τα πάντα δεν πληρώνουν οι επιβάτες, οι πελάτες αν πάρουν κάτι να πιούν ή να φάνε να το. Αλλά οι υπηρεσίες που τους προσφέρουμε εδώ, τις κραπρόστες, όλα, ό,τι τους προσφέρουμε. Και είναι πάρα πολλά αυτά που τους προσφέρουμε, οι πελάτες δεν πληρώνουν τίποτε. Αυτά είναι από τα αρνητικά. Εν τω μεταξύ τότε ήταν και μια καλή περίοδος, γιατί ήταν η αλλαγή του νομίσματος, αυτοί είχαν τη λίρα, εμείς είχαμε τη δραχμή, είχαμε προμήθεια και αυτό, τους αλλάζαμε τις λίρες σε δραχμές, η τράπεζα μας έδινε μια προμήθεια για την αλλαγή αυτή που κάναμε και θέλω να πω ότι βγάναμε από πολλές μεριές, βγάναμε και γι' αυτό μπορέσαμε να ξεχρεώσουμε. Και έπειτα από 5 χρόνια που πήραμε την Τόμψον, πληρώσαμε και τις τράπεζες και ελευθέρωσαμε το ξενοδοχείο και ήταν δικό μας πλέον, δεν είχαμε... Τι ωραίες οι αναμνήσεις. Τι ωραίο έχετε να θυμηθείτε. Να πεις καμιά καλή ανάμνηση, κάτι που εδώ σου άρεσε να κάνεις. Με τον κόσμο. Ικανοποίησα την επιθυμία μου. Ήταν η μεγάλη μου επιθυμία να φτιάξω κάτι. Ξεκινήσαμε μια φτωχή οικογένεια, από φτώχεια και αυτά και πάντα ήθελαμε να ακουστούμε, κάτι να φτιάξουμε. Όπως κατάφερα και με το εμπόριο που είχαμε, είμαστε πρώτοι στο εμπόριο εδώ στην περιοχή και με όνομα, πολύ καλό όνομα και μετά με τον τουρισμό. Είναι μια ικανοποίηση ότι βλέπουμε κόσμο, εφτιαχτήκανε μετά κι άλλα ξενοδοχεία κι άλλα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και ήρθε πλέον, δημιουργηθήκανε. Δεν υπήρχε ένα εστιατόριο, δεν υπήρχε μια ταβέρνα, δεν υπήρχε τίποτε. Ούτε ένα μπαράκι, υπήρχαν. Εκεί την εποχή δεν υπήρχε ένα μπαράκι. Από αν αφαιρέσεις του ξενοδοχείου του δικού μας και μετά που φτιαχτήκαν κάνα δύο μπαράκια, δεν υπήρχε τίποτε. Να πάει ένας άνθρωπος να πει ένα αυτό. Δύο καφενεία ήταν, δεν ήταν ούτε εστιατόρια ούτε τίποτε. Όλα ήταν υποτυπώδη. Και λίγο-λίγο μετά με το ξεκίνημα το δικό μας και εστιατόρια ανοίξανε και καφετέρες ανοίξανε και γενικά άρχισε ο τουρισμός και μετά οι άνθρωποι παρουσιαστήκανε και άλλοι επιχειρηματίες, έκαναν και άλλες δουλειές, έκαναν και νοικιαζόμενα, έγιναν και τα άλλα ξενοδοχεία και στο ΞΥ και αυτό τα μεγάλα ξενοδοχεία και πλέον πήρε η επαρχία. Ήταν απομονωμένη 100% γιατί είναι η φυσιολογική της κατάσταση. Είμαστε απομονωμένοι από το, γεωγραφική από το υπόλοιπο νησί, είμαστε απομονωμένοι και από συγκοινωνίες και από όλα τα πάντα είμαστε το τέρμα. Τότε δεν υπήρχαν καράβια, κύριε Φαρακλέ. Δεν δέναν απευθείας τα καράβια στο λιμάνι εδώ. Τα μεγάλα καράβια. Κάποια αυτά τα αποστάλια τα λεγόμενα έρχονταν και εδώ. Αλλά γενικά οι συγκοινωνίες ήταν απομονωμένες και τα αεροπλάνα και τα πάντα όλα ήταν από εκεί. Τα κορίτσια σας, η Ιωάννα και η Τιτίκα, ζήσατε όλη αυτή την κατάσταση, τι θυμάστε, τι έχετε να πείτε. Ναι, έχουμε
ευχαριστούμε πολύ. Και πώς βοηθήσατε εσείς, πώς συνεισφέρατε αυτό να... Ήταν πάντοτε το ξενοδοχείο κομμάτι της ζωής μας από τα παιδικά μας χρόνια. Σαν να είναι, ας πούμε, ένα μέλος της οικογένειας. Ζούσαμε όλα και τα καλά και τα κακά με πολύ έντονο τρόπο. Και τις χαρές και τις λύπες και τις απογοητεύσεις. Όλα τα ζήσαμε από πολύ νεαρές ηλικίες. Και οπωσδήποτε έχουμε αφήσει και εμείς τη σφραγίδα μας εδώ, όπως και τα ξαδέρφια μου όταν ήταν τα πρώτα χρόνια. Όλοι έχουμε συμβάλει, γιατί το αγαπήσαμε όλο, ήταν μια οικογένεια, το σεβαστήκαμε και οπωσδήποτε και ζήσαμε και από, από αυτή την επιχείρηση, αλλά είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή. Βοηθούσαν πολύ, αλλά λείπαν το περισσότερο για το λόγο των σπουδών. Λείπανε και έτσι είμαστε τα πρώτα χρόνια, μετά ήρθαν και... εδώ και πιάσαν και μέχρι που κάποια στιγμή πήραν και τα ίνια στα χέρια τους και αποχωρήσανε ομαλά και ωραία, είχαμε κάποια άλλη περιουσιακά στοιχεία και τα μοιράσαμε ωραία και καλά, πήρε ο καθένας το κομμάτι το καλύτερο και πολλές φορές εγώ πάντα εμειονεκτούσα στα αντίς. Εγώ να πάρω τα περισσότερα γιατί εγώ ήμουν ο δημιουργός. Πάντα εγώ έπαιρνα το λιγότερο για να μένουν τα αδέρφια μου ευχαριστημένοι. Και έκαναμε και υπερήλθε πλέον το ακίνητο στα χέρια μας. Και τώρα το διαχειρίζονται, το έχουν στην εξουσία τους οι δύο φύγοντες. Με διευθύντρια την Τιτίκα. Καλό αυτό. Να παραμείνουμε λίγο στα παιδικά σας τα χρόνια και στα καλοκαίρια που ζούσατε εδώ. Θέλω να μου πείτε στιγμές που θυμάστε με τον πατέρα σας να έχει τα ενία του ξενοδοχείου. Τον πατέρα σας, τους μπαρμπάδες σας. Βοηθούσαν πολύ. Βοηθούσαν γιατί αρχίσαν πλέον και μιλούσαν και τα αγγλικά. Ναι, ήμασταν και μεταφράστριες οπωσδήποτε. Βοηθούσαν πολύ. Αλλά εγώ οι πιο έντονες αναμνήσεις. Αυτές, όπως είπες εσύ, οι χαρούμενες και οι έντονες και οι λυπημένες είναι από τη διάρκεια της ετοιμασίας του ξενοδοχείου. Δηλαδή, ζήσαμε πάρα πολύ έντονο το διάστημα, εγώ που είμαι και εσύ που είμαι μεγαλύτερη, που χτιζόταν το ξενοδοχείο, τις αγωνίες για τη χρηματοδότηση, κάθε χαρά του πατέρα μας τη βιώναμε κι εμείς και κάθε λύπη, κάθε αγωνία. Δηλαδή, ξέραμε, μπορούσαμε αμέσως να καταλάβουμε αν του έχει πάει καλά η τελευταία επαφή που είχε με την τράπεζα ή όχι. Ήμασταν πολύ δεμένοι σαν οικογένεια πολύ. Και όλα αυτά τα βιώναμε και μέσα στο σπίτι. Και στην ουσία μεγαλώσαμε εδώ μέσα, γιατί όταν άνοιξε το ξενοδοχείο ήμασταν ακόμα στο σχολείο. Επομένως είναι το δεύτερο σπίτι για μας. Μεγαλώσαμε. Ποιες είναι οι αναμνήσεις που έχεις, αυτές που θυμάσαι πιο έντονα, Ιωάννα? Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια όταν πραγματικά δεν είχαμε δει ξένο τουρίστα και ξαφνικά τους φιλοξενούσαμε εμείς. Δηλαδή θυμάμαι ανθρώπους, είχαν έρθει, θυμάμαι ένα από πανεπιστήμια, γερμανοί καθηγητές με τους φοιτητές τους σε ακαδημαϊκά ταξίδια που ψάχναν όπως να βρουν ξενοδοχείο και τότε δεν υπήρχαν και όταν βρίσκαν, αυτοί που μας γράφαν τα γράμματα και μετά ερχόντουσαν εδώ και τους σερβίραμε το πρωινό και όλα αυτά και ξαφνικά βλέπαμε ανθρώπους που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, διαφορετικούς από εμάς, από ό,τι είχαμε δει. Άλλες κουλτούρες, ναι, άλλες ιδέες. Εμείς είχαμε πάει μέχρι Αθήνα, ας πούμε, αυτό ήταν το πιο μακρινό που είχαμε πάει και ξαφνικά βλέπαμε αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους και όχι μόνο έρχονταν στο Λιξιού, αλλά τους φιλοξενούσαμε εμείς. Ναι. Και αυτό ήταν φοβερό, αυτό το αίσθημα. Ναι. Εγώ το έβρισκα πάντα μαγικό. Ναι, σίγουρα μαγικό. Επίσης το να είσαι μέρος της ζωής τόσων ανθρώπων, που να γίνεσαι κι εσύ μέρος των αναμνήσεών τους, ότι έρχονται, ξαναέρχονται, ότι έχουν περάσει ωραία, ότι τον σε νοσταλγούν, ότι σε θυμούνται, έχεις κάνει, δένονται, ξανάρχονται, γιατί δένονται και με τα πρόσωπα. Δεν είναι προσφέρεις κάτι που δεν θα το βρούνε πουθενά αλλού, αλλά είναι περισσότερο ότι είναι και αυτό, ότι αποκτάς μια σχέση και δεν σε ξεχνάνε ούτε το χειμώνα και όταν είναι και καθένας και αγάπη και όταν είναι και κάποιος με τη μελαγχολία του χειμώνα να σκέφτονται ότι θέλουν να έρθουν εδώ για να... αυτά είναι τα καλύτερα αυτού του επαγγέλματος και ότι τους προσφέρεις ένα περιβάλλον που είναι γαλήνιο, είναι ήρεμο, ότι είναι οι διακοπές οπωσδήποτε, είναι ξεκούραση, είναι αναψυχή, είναι ένα πράγμα που είναι πολύ, ζεσταίνει πολύ τις κακίες των ανθρώπων, αυτή η σχέση. Και παρόλο που περάσαμε πολύ δύσκολο, πέρα από όλα αυτά τα πρώτα χρόνια, που τώρα ευτυχώς είναι παρελθόν, περάσαμε και άλλες δοκιμασίες, όπως και όλοι φυσικά. Περάσαμε το σεισμό, περάσαμε τον Ιαννό, περάσαμε την πανδημία και θα έρθουν και άλλες, αλλά πρέπει κανείς να είναι δυνατός, γιατί θέλει θάρρος η ζωή και να μην το βάζεις κάτω. Γιατί και εμείς, ειδικά και με την περίοδο του σεισμού, γιατί ήταν μια δύσκολη κατάσταση και τα καταφέραμε. Ενώ ήταν σαν να έχει έρθει το τέλος, ας πούμε, τότε. Ήταν τόσο
Εμείς δεν ανοίξαμε όλη την καταστροφή του 2014. Αλλά μετά όλα επανήλθαμε. Και μετά, μετά από όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή που απογοητεύεται ο άνθρωπος και δηλιάζεις και σε πιάνει δέος και λες τώρα πώς θα συνεχίσω και μετά τα καταφέρνεις, το φτιάχνεις ένα γερό και δυνατό του ξενοδοχείου και δύο φορές πιο όμορφο. Και αντί για αυτό, αντί για την καταστροφή που φαινόταν πως έχει έρθει, ήρθαν η πρακτορία, ήρθαν τα συμβόλαια. Το φτιάξε πιο όμορφο, βρήκε την ευκαιρία και έκανε ανακαίνιση που δεν μπορούσε πριν, γιατί έλεγε τώρα είναι κρίση, είναι τόσα χρόνια κρίση. Εγώ να κάνω ανακαίνιση. Και βρήκε την ευκαιρία μέσα από την καταστροφή, σεισμός, οσμός που λέγανε και οι ατόπεγγυλατρία. Και κάνει το, κάνει πιο όμορφο και έρχονται, δύο φορές πιο πολλοί τουρίστες. Και όλα αυτά τα χρόνια, και πριν την πανδημία, γιατί Ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, και να πηγαίνει κάθε χρόνια και καλύτερα και να λες και να έρχονται κόσμο, να βοηθά όλου. Ένας κρίκος, να δουλεύουν ντόπιοι άνθρωποι που πάντα θέλουμε να τους επιλέγουμε, να ζουν όλοι, να κυκλοφορούν, να αφήνουν στην πόλη μας, στην αγαπημένη, να αφήνουν χρήματα, να κυκλοφορεί το χρήμα. Όλα αυτά είναι από αυτά τα θετικά αυτής της δουλειάς που δικαιώνουν και τις στιγμές της στενοχώριας και τις δύσκολες, γιατί θα σου τύχουν και οι βλάβες, θα σου τύχουν και οι δύσκολοι πελάτες, θα σου τύχουν και οι αβαρίες και οι στενοχώριες μες στο πρόγραμμα. Αλλά παίρνεις θάρρος από όλα αυτά τα πράγματα, τα καλά, που είναι πολύ ωραίο να προσφέρεις χαρά, να προσφέρεις διακοπές, να έχεις μια όαση. Ήταν και μια ικανοποίηση για μας, yeah. όπου φτιάξαμε, ήταν ένα τζάλο για την εποχή εκείνη, μας κοροϊδεύανε όλοι και δεν το θέλανε να φτιαχτεί το ξενοδοχείο. Αλλά ήταν μια ικανοποίηση και μας ότι καταφέραμε αυτό που ονειρευόμαστε και το φτιάξαμε και έρχεται κόσμος και ανοιχτήκανε δουλειές και είναι τώρα στην παραλία 20 μαγαζιά, εστιατόρια και πράγματα και που άλλη φορά ήταν όλα κλειστά, ήταν αποθήκες, ήταν και αυτό, δεν ήταν τέτοια πράγματα. Και τώρα βλέπεις και χαίρεσαι όπου έστω και εκείνο το λίγο βοήθησες και επήρε μια όψη καλή το τόπος μας, το Λειψούρι. Ικανοποίηση και το αναγνωρίζει και ο κόσμος το αναγνωρίζει. Δεν έχουμε παράπονο βέβαια. Το αναγνωρίζουν ότι εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι. Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να έρχονται από τότε, από εκείνη τη δεκαετία του 80, του 90. Τα 80, πίστεψε το ότι υπάρχουν. Έχουμε κάνει και καινούργια πελατεία, αλλά είναι και κάποια ακόμα. Από τους αρχικούς που έχουν γεράσει και έχουν πεθάνει. Έχουμε κρατήσει επαφή ακόμα και με τις οικογένειές τους. Δηλαδή, τα παιδιά τους ξέρουν πόσο πολύ ωραία περνούσαν οι γονείς τους εδώ και πόσο σημαντικό ήταν το ξενοδοχείο για τις ζωές τους. Και μας, καλά, πέρα από ότι μας ειδοποιούσαν όταν κάτι συνέβαινε κακό στην οικογένειά τους και το μαθαίναμε για να είμαστε σε επαφή, αλλά και μετά και οι ίδιοι, η δεύτερη γενιά δηλαδή, συνεχίζανε να έρχονται κάπως ως προσκύνημα, γιατί ήταν μέρος της οικογένειάς τους. Δηλαδή μπορεί η οικογένειά τους να ζει στην Αγγλία, αλλά το Σάμπερ είναι μέρος της οικογένειάς τους. Οπότε δημιουργείται στιγμές. Ναι. Βοηθάτε τους ανθρώπους, μάλλον τους προσφέρετε εκείνη τη ζεστασιά, εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται για να γεμίσουν το άλμπουμ και το εσωτερικό μέσα τους και το άλμπουμ το φωτογραφικό με αναμνήσεις. Και ανθρώπινη επαφή που ξεπερνάει τα σύνορα και ξεπερνάει και την κουλτούρα του κάθε τόπου, γιατί και εμείς είμαστε Έλληνες, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να επικοινωνούμε με όλους που μπορεί να είχαν τελείως διαφορετική κουλτούρα, αλλά πέρασε η καλή διάθεση και η φιλοξενία και η διάθεση να δώσει τον καλύτερο εαυτό σου, αυτό περνούσε στους άλλους και το εκτιμούσαν πάντα. Πρόσφατα, όπως είπαμε και στην αρχή, σβήσατε την τούρτα των 40 ετών. Πώς θέλετε να κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο? Για την τούρτα. Πώς θα ήθελες να κλείσουμε τώρα που σβήσαμε και τα κεράκι, έτσι της. 40 χρόνια, κυρία Σπύρο. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον, το ξενοδοχείο, θα ήθελες να έχεις επιθυμία, τι ήταν μια ευκαιρία. Να σου πω πως ότι αν ήμουν πιο νέος και έχουμε ένα κομμάτι γης στο Μία Λάκο, θα μπορούσα να φτιάξουμε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Είχα τη διάθεση. Το Μία Λάκο δεν υπάρχει, οπότε κορίτσια, το επόμενο σας βήμα. Με την βοήθεια, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι. Αλλά είναι η βοήθεια
η οποία ήταν και η μεγάλη βοήθεια, γιατί εγώ δυστυχώς δεν ήξερα γράμμα, μόνο το δημοτικό είχα, όλοι μου οι αυτοί, και παρόλα αυτά όταν λείπαν οι κοπέλες και πήραμε τους Άγγλους, πώς θα κατάφερνα, και τους έκοβα τα τιμολόγια, ναι. Πώς συνεννοιόμουν, πώς θα μπορούσα και τα κατάφερνα, έκοβα τιμολόγια και αισθάνομαι στην Αγγλία για να μας δουν τα λεφτά, εγώ. Τα κατάφερνα και ωραία. Τα κατάφερε όλα. Και τα κατάφερνα όλα. Τέλος πάντων, ο δόξας ο Θεός. Είχε και τα δύσκολα, ήταν και οι στενοχώριες, ήταν και αυτά. Και προπάντως, μία περίοδο, όσο είχαμε την εκκρεμότητα με την τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα. Αυτή η πληγή. Αυτή έπρεπε να μην λέγονται τράπεζες, έπρεπε να λέγονται τοκογλύφοι. Γιατί αν πα ένα τοκογλύφο, ξέρει ότι θα του δώσει τόσα λεφτά. Θα σου δώσει 10 και θα του δώσει 15 φερειπίν. Ξέρει. Δεν ξέρει. Παράδειγμα, 10 χρόνια, 15, 10 χρόνια περισσότερο, εκπαιδευόμαστε με την τράπεζα να μας πούνε τι υπόλοιπο έχουμε. Δεν μας έλεγανε ποτέ. Ούτε να μας στείλουν ένα χαρτί ότι του στείλαμε λεφτά, ένα πιστωτικό, να έχουμε ένα απόδειξη ότι καταθέσαμε 1.000.000 φερειπίν που ήταν οι δραχμές τότε. Τίποτες. Πήγαμε εκεί. Και το μόνο που ήταν όπως σε καθυστερούσαμε, να και το κλητήρας τρεις φορές μας ήρθε ο κλητήρας να μας τυχοκολλήσει την κατάσχεση, ότι για να βγει στις μορφές, επειδή καθυστερήσαμε τους στόχους μιας χρονιάς τους στόχους. Εν πάση περιπτώσει τα ξεπεράσαμε όλα ωραία, με τη δύναμη, καταφέραμε αυτοί που έρχονταν να ξανάρχονται ή να στείλουν κάποιους. Εμείς καταφέραμε να έχουμε κάτω στην μία μεγάλη αποθήκη που φυλάμε τα καλοκαιρινά τους των πελατών, αυτοί που έρχονται κάθε χρόνο, καλοκαιρινά τους, τα κρατάτε εδώ. Της θάλασσας τα πράγματα, τις οπλές, τα πτάτε. Έχουμε μία αποθήκη και την έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Με ετικέτες και σε ποιον είναι το καθένα. Τα ονόματά τους, γιατί ξέρουμε θα έρθουν και τον άλλο χρόνο, δεν χρειάζεται αυτό. Και ξέρουμε, ήρθε και έρχεται και ο Τάδες, έτσι του λέμε ονομαστικά. Αυτό καταφέραμε να... Και καταφέραμε και στο κάτω-κάτω πετύχαμε. Ξεκινήσαμε άσημοι, μια οικογένεια άσημη, ήταν ένα μεγάλη οικογένεια και αυτά. Ξεκινήσαμε με το εμπόριο καταρχήν. Επιτύχαμε με το εμπόριο. Γιατί βγάλαμε ένα καλό όνομα τιμιότητας με το εμπόριο. Και είχαμε συγκεντρώσει το 70% της εργασίας το εμπόριο. Το είχαμε στα χέρια μας. Της παλικής και όχι μόνο της παλικής, και πολλές φορές και από τα αργοστόλη έρχονταν οι πελάτες και ψωνίζανε και αισθάνονταν. Θέλετε να μας πείτε λίγα παραπάνω πράγματα για το εμπόριο? Και στην Έριστο και στην Πύλαρο και σε αυτό είχαμε πελάτες. Και είχαν μια εμπιστοσύνη. Ενώ ο άλλος ερχόταν, ο πελάτης, ο φίλος ο πελάτης, και μου παρέγγειλε να του στείλω. Ήθελε να κάνει μια οικοδομή και να του στείλω 10 τόνου σίδερο ή τσιμέντα ή ξέρω εγώ τι. Και δεν ερχόταν να δει τι σίδερο του έστειλα, αν είναι σωστό. Είχε τόση εμπιστοσύνη σε εμάς, ότι ήξερε πως ότι 10 τόνου σίδερο που πλήρωσε θα του στείλω 10 τόνου σωστού. Οπότε με οικοδομικά υλικά ήταν το εμπόριο, από ό,τι κατάλαβα. Αυτά είχαμε τα οικοδομικά αυτό. Υλικά, αλλά και τα αυτό πάντα είχαν για το και σπίτι. Γι' αυτό και τα παιδιά μου όταν χρώματα. Πάνε κάπου και. Του ρωτήσουν τι είναι, του σπύρου είσαστε παιδιά. Α, τα πούνε οι ρίχνοντε. Του σπύρου είσαστε παιδιά. Που αν έχω σπίτι, το έχω εξαιτία του σπύρου. Με βοήθησε. Βοήθησε στην αδυναμιά. Όπου ήταν ανάγκη, πολλέ φορέ και τα αδέρφια μου λέγανε, μα ενώ του δίνει, κάνει πίστοση πάλι, ενώ ξέρει πω δεν θα στα πληρώσουν. Μωρέ, ενώ έχει την ανάγκη, δεν βαριέζε. Μπορεί να τα δώσει, μπορεί να. Να έρθουν ευνοϊκά και να μας απληρώσει. Έτσι είμαστε. Και γι' αυτό αφήσαμε ένα όνομα καλό. Δεν τρέπονται οι κόρες μου, δεν τρέπονται. Όπου πάνε να πούνε τι είναι. Ίσα είμαστε πάρα πολύ περήφανες. Καθαρό κούτελο. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, κλείνοντα. Ο κύριος Σπύρος είπε το όραμά του. Θέλει να δει ένα ξενοδοχείο στο Μεγαλάκο. Εγώ θα ρωτήσω εσάς όμως, την Ιωάννα και την Τιτίκα. Ποια τα σχέδιά σας, όχι για το πολύ μακρινό μέλλον, για το κοντινό μέλλον. Αν το πουλήσουμε. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη πενταετία, τι έχετε σκοπό να φτιάξετε, να κάνετε, να δημιουργήσετε, να επεκτείνετε?
θα δώσω τη σκητάλη στην πρωτότοξη. Εγώ θα ήθελα, το φαντάζομαι το ξενοδοχείο ακόμα πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο, πιο ψηφιακό, ακόμα με πολύ λιγότερο ενεργειακό αποτύπωμα, με πολύ περισσότερο πράσινο θα ήθελα να γίνει και οικολογικό, γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτός ο τομέας. Πολύ πιο συμπεριληπτικό όσον αφορά και τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πελάτες, δηλαδή να, πραγματικά να μπορούμε να φιλοξενήσουμε κάθε είδος ανθρώπου, ακόμα και αν έχει κάποια προβλήματα, είτε κινητικά, είτε διανοητικά, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι μεγάλη προσφορά, να μπορείς να προσφέρεις διακοπές πραγματικά σε όλους. Ναι, το όραμά μου δηλαδή είναι περισσότερο σε αυτές τις κατευθύνσεις και πάντα με ενδιαφέρει η επικοινωνία, δηλαδή να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας και να έχουμε μια αυθεντική ανθρώπινη επαφή. Να μην είναι μια εμπορική σχέση, να είναι κάτι παραπάνω, είναι φιλοξενία. Αυτά με ενδιαφέρουν για το μέλλον. Πριν περάσω στην Τιτίκα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Mm-hmm. Έχεις δύο παιδιά. Mm-hmm. Πώς το ασχολούνται με το ξενοδοχείο, τους αρέσει το τουριστικό το κομμάτι, το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να ασχοληθούν με αυτό? Ναι. Η κόρη μου είναι μαγεμένη για το Σάμερι, της αρέσει, δεν μπορεί να φανταστεί καλοκαίρι που θα το περάσει στο Λιξούρι και στο Σάμερι. Θέλουν να σπουδάσουν διαφορετικά πράγματα. Τους αφήνω τελείως ελεύθερους, γιατί και ο πατέρας μου μας άφησε τελείως ελεύθερες στις σπουδές μας, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να καθορίζονται οι σπουδές από ένα αντικείμενο επαγγελματικό μεθέπειτα. Νομίζω ότι στις σπουδές σου πρέπει να κάνεις αυτό που σου αρέσει και να εξερευνήσεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Οπότε προς το παρόν δεν έχουν εκδηλώσει κάποια επιθυμία. Η κόρη μου μιλάει αρκετές γλώσσες και θα ήθελε τώρα που έγινε 16 να αρχίσει να βοηθάει. Και πιστεύω θα είναι μια καλή εποχή για να κάνει και η ίδια κάτι. Είναι ωραίο να κάνεις κάτι στις διακοπές και να αισθάνεσαι ότι προσφέρεις αντί να απλώς. Πόσο μάλλον τα βρίσκεσαι σε χώρο δικό σου, οικογενειακό. Ναι, ναι. Εμένα δεν θα με πείραζε να δουλέψουν κι αλλού. Πιστεύω ότι εμείς δουλεύουμε από πάρα πολύ μικρές και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά να δουλεύουν το καλοκαίρι. Ναι. Για αργότερα δεν ξέρω ποιους τελικά από τους τρεις, τη Μαρίνα, τη Στιτίκα, σε αυτούς τους δύο τους δικούς μου, θα τους τραβήξει το Σάμερι για καριέρα. Αλλά όλοι το αγαπάνε και όλοι αισθάνονται. Η Μαρίνα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, θα σας τα πει η Στιτίκα. Στιτίκα. Και εγώ έτσι αν σκεφτώ, και εγώ έτσι δύσκολα να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς το ξενοδοχείο, θα ήθελα και εγώ να το δω να ανθίζει παραπάνω, να πηγαίνει πέντε σκαλοπάτια πιο μπροστά. Δεν αποκλείω και εγώ και καμιά επέκταση, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή σε άλλο χώρο, δηλαδή δεν πρέπει να περιοριζόμαστε. Και θα ήθελα παράλληλα να δημιουργήσω τέτοιες συνθήκες, επειδή είναι και πολύ κουραστικό από ένα σημείο και μετά, έτσι όπως είναι η σεζόν, αυτό το καθημερινό και τόσο πολύ φορτίο, θα ήθελα κάποια στιγμή να αποφορτιστώ κι εγώ και να διανύμω, ας πούμε, ευθύνες και αρμοδιότητες, ούτως ώστε να μπορέσω κι εγώ παράλληλα τη δεύτερη καριέρα, στο πούμε έτσι, που έχω εγώ και τη μεγάλη αγάπη μου για τη ζωγραφική, θα ήθελα να, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να την εγκαταλείψω και θα ήθελα να την ακολουθήσω και πιο εντατικά. Οπότε θέλω να παντρέψω αυτά, να δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες και γενικά δημιουργία. Έτσι έχω όρεξη και όραμα και εγώ να συνεχίσουμε κάτι που βρήκαμε, γιατί το σέβομαι και το εκτιμώ και παρόλες τις δυσκολίες, επαναλαμβάνω, έχουμε περάσει καλά. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι χειρότεροι, οπότε εκτιμώ αυτό που βρήκαμε. Και αυτό έτσι είναι, ένα πρόοδο γενικά και ανάπτυξη και προσφορά και εμείς και στο κοινωνικό σύνολο. Η κόρη σου, πιστεύεις ότι θα ενδιαφερθεί κάποια στιγμή? Η Μαρίνα έχει ήδη βοηθήσει για από τα 16 της, ειδικά με κάτι έκτακτες αναχωρήσεις που είχαμε, κάτι ανομαλίες μέσα στη σεζόν που είναι εφιάλτης κάθε ξενοδόχου, είμαι σίγουρη. Και η μόνη τελικά που με στήριξε στη δύσκολη στιγμή ήταν το παιδί μου και κάθισε, έτσι κράτησε, έβαλε πλάτη που λέμε σε κάτι δύσκολες καταστάσεις που είχαμε αντιμετωπίσει και μέχρι να βρεθεί τουλάχιστον αντικατάσταση και ήδη προσφέρει όσο μπορεί. Τώρα είναι στις Πανελλήνιες, δίνει τη Δευτέρα ήδη δίνει και της εύχομαι καλή επιτυχία και έχει άλλους στόχους. Αλλά νομίζω και εγώ ότι έτσι έστω καλοκαίρια και όσο μπορεί έτσι και σαν ίσως και όταν θα σπουδάζει και μετά, νομίζω ότι δεν θέλει να απομακρυνθεί, είναι κομμάτι εκείνης της ζωής της και
Ναι, και νιώθει πολύ άνετα στο χώρο, έχει αποκτήσει επαφή έτσι και με το... Ήδη ήταν και από μικρή εδώ, είναι και εκείνη εξωστρεφής, είναι και εκείνη γλωσσομαθής, οπότε ναι, τη βλέπω και αυτή μέσα στο κάδρο, τώρα με ποιο τρόπο ακριβώς, όχι και σαν μελλοντική. Θα δείξει το μέλλον. Θα δείξει το μέλλον, ναι. Ναι. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Και να σε ρωτήσουμε, καμία έκθεση ζωγραφική θα δούμε φέτος? Να δούμε, γιατί ήρθε και μέσα σε όλα, ήρθε και το COVID και όλα. Για να δούμε μήπως έτσι εδώ στο χώρο μας, όπως είχα κάνει το 2015 τελευταία χρονιά. Μέσα την καραντίνα κάτι παραπάνω έφτιαξε. Ναι, η καραντίνα, η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ δημιουργική καλλιτεχνικά. Και όχι μόνο λόγω της καραντίνας, γιατί βγαίνει από μέσα μου και πηγάζει. Και θα ήθελα ίσως και φέτος, για να δούμε αν θα έρθουν όλα δεξιά, να δούμε μήπως κάνουμε καμιά έκπληξη. Και... θα είμαστε σε επαφή. Ναι. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, δηλαδή, ευχαριστώ και εγώ. Έκαμε ότι έκαμε το ξεκίνημα και το αυτό, αλλά τη μεγάλη πρόοδο και τη μεγάλη αυτή... άνθεση. Αυτή ήταν οι λιώτες αυτές, γιατί εγώ... και κουρασμένος ήμουνα και εδώ πολύ δουλεμένος ήμουνα και είχα και πολλές αυτές και δεν είχα και τις γνώσεις. Και οι κόρες μου καταφέρναν και το όνομα, το ξενοδοχείο. Το όνομα Σάμερι, το ξενοδοχείο στο Λιξιούνι, έγινε πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο από τις προσπάθειες και την αυτή των κοριτσιών. Για πείτε μου και κάτι άλλο, πώς προέκυψε το Σάμερι, ο τίτλος? Είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Είχαμε αποφασίσει το όνομα. Είχαμε ένα διευθυντή εδώ και τι όνομα θα του δώσουμε και τι όνομα. Λέει και ο διευθυντής που είχαμε τότε, λέει Παλατίνου να το βγάλουμε. Παλατίνου. Αλλά το περίμενες, δεν το περίμενες αυτό. Βγάλαμε το Παλατίνο, εντάξει, στέλνουμε στο νεό τα χαρτιά που χρειαζόταν, να Παλατίνο. Τότε δεν υπήρχε Παλατίνο. Πάω στην Αθήνα, πάω στην Αθήνα, παραγγέλνω τα χαρτιά, παραγγέλνω τα έντυπα, όλα τα έντυπα, τα βιβλία, οι αποδειξούλες, γιατί τότε ήταν όλο αποδειξούλες. Απόδειξη για το τηλέφωνο, απόδειξη για τον μπάρο. Ένα όγκο, μια τεράστια παραγγελία. Και τα έχουμε ακόμα, έχουμε το όνομα Παλατίνο και αυτό. Βάνω τη σφραγίδα, βγάνω ένα το οικόσιμο το ωραίο, ένα, πληρώνω 3.000 δραχμές τότε, τα 3.000 ήταν πολλά. Yeah. Για να πάρουμε εγώ το οικόσιμο που παρουσίαζε τη λέξη Παλατίνο, έτσι, λογότυπο. Καλλιτεχνικά. Και σε μια στιγμή που λες είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε, λέει το, έρχεται το χαρτί του ΕΟΤ ότι το απορρίπτει την, είναι παραπλανητικό. Ότι είναι παραπλανητικό το όνομα Παλατίνου. Αλλά τώρα εμείς τι να κάνουμε και την ώρα. Βρεθήκαμε δηλαδή και είμαστε στο παραπέντε ή μάλλον και το πέντε. Έτοιμοι. Για να ξεκινήσουμε. Και λέγαμε αυτό. Σε μια συμμιλία είπε ποιοι τη λέξη είναι αυτό. Το καλοκαιρινό. Εγώ τότε ήξερα πολύ λίγα αγγλικά γιατί ήμουν 13. Και τότε δεν είχε και φροντιστήρια καν να μάθεις αγγλικά στο Πιτσούρι. Και είχαμε όμως ένα ελληνοαγγλικό λεξικό στο σπίτι. Και επειδή τους είχα δει όλους απελπισμένους που δεν βρίσκαμε το όνομα, λέω κάτι πρέπει να βρούμε. Λέω δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Και έψαχνα να βρω διάφορες λέξεις που θα μ' άρεσαν στα ελληνικά και να δω πώς λέγονται στα ελληνικά. Και μετά βρήκα, θυμάμαι σκεφτόμουν ένα summer sun, καλοκαιρινός ήλιος, κάτι με το summer τέλος πάντων. Έψαχνα διάφορες summer sea, έψαχνα διάφορες τέτοιες σύνθετες λέξεις. Και εκεί που είχα ανοίξει το λεξικό για να βρω διάφορες τέτοιες φράσεις. Βλέπω ότι το επίθετο για το καλοκαιρινό στα ελληνικά είναι summery στα αγγλικά. Και μου φάνηκε ωραίο και λέω είναι εύηχο και χαρούμενο ονοματάκι και εύκολο να το προφέρεις. Δεν δυσκολεύει ούτε τους Έλληνες ούτε τους Άγγλους φυσικά για την αγγλική λέξη. Και τους λέω σας αρέσει το summery και λένε όλοι ναι ναι. Θέλαν όλοι να τελειώνει κιόλας. Και τρέχαμε και βγάλαμε καινούρια χαρτιά, καινούρια έντυπα, καινούρια αποδείξεις και πολλά λεπτά. Γίνεται το summery δηλαδή. Είχαμε επιστολόχαρτα τα Παλατίνα. Ακόμα και ακόμα κάτω στην αποδείξη έχω έντυπα, έχω μπλοκάκια, γράφουν τη λέει summery. Και Παλατίνο. Το Παλατίνο. Το Παλατίνο που δεν έγινε, είμαστε εμείς. Το ωραίο είναι ότι έπειτα από 3 χρόνια, 4, έκαναν ο Ρουχωτάς, έκαναν το ξενοδοχείο και τους εγκρίναν το όνομα Παλατίνο. Πρέπει να το δώσουν τα πιστολόχαρτα. Χωρίς να έχει ούτε και τις προϋποθέσεις.
λιγότερες προϋποθέσεις. Ωραία. Λοιπόν, και κλείνουμε έτσι ευχάριστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε τόσα πολλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν. Δεν είπα, δεν ήμουν και σε θέση για να πω και περισσότερα, ή δεν ήμουν σε φόρμα. Μια χαρά τα είπα. Θα σας βρούμε άλλη μέρα σε φόρμα για να πείτε περισσότερα. Δεν με ξαναβλέπει. Καλό απόγευμα.